Κώστο, σήμερα έτσι, έτσι όπως είναι με αυτή εδώ τη φουστά, νομίζω ότι θες να την βλέπεις μόνο να χορεύει. Ναι, ναι, έχει αυτή. Μόνο εγώ το έχω πάθει έχει αυτό. Αν θέλετε μπορώ να τραγουδήσω κιόλας. Ναι, τραγουδάς καλά οπότε θέλω. Ευχαριστώ την Άκη. Όχι, να έχω ακούσει, δεν το ήξερα, εδώ το ανακάλυψα. Είσαι μόνη. Λοιπόν, όχι, αλήθεια, όλοι συμφωνούν μαζί μου. Παιδιά, σας έχω μια πολύ εύκολη πίτα. Γιατί έχω καταντήσει γραφική με τις πίτες μου, αλλά αφού μου αρέσουν, τι να κάνω. Αφού και μας αρέσουν, καλά κάνεις. Πίτες σου και στο λέω εγώ τώρα που μιλάω και μου στέλνουν και στο Instagram πάρα πολλοί κόσμος και μου στέλνουν και με ρωτάνε και οι δικοί μου και οι φίλες μου και τα λοιπά. Τις κάνουν έτσι, πως τις δείχνεις πάνω αυτούς και τις φτιάχνουν. Τέτοια επιτυχία η πίτα σου δεν έχει. Αυτό θέλουμε, αυτό θέλουμε. Με επιτυχία μόνο λοιπόν. Έτσι θα απαντήσουμε και σήμερα γιατί σας έχω μια πανεύκολη σπανακόπιτα, αλλά έχει με λαζανόφυλλα σπανάκι. Μάλιστα. Δεν το είχατε σκεφτεί αυτό. Συνήθως το κάνατε σουφλέ. Λέω για τις φίλες, γιατί βάζατε πάνω και μπεσαμέλ και. Όχι, κορίτσια μου, εύκολα τα πράγματα. Πάμε για τα υλικά. Πάμε για τα υλικά λοιπόν και θα χρειαστούμε 16 λαζάνια με σπανάκι, 50 ml ελαιόλαδο, 1200 γραμμάρια σπανάκι, 4 φρέσκα κρεμμυδάκια, 1 πράσο, 1 πιπεριά φλωρίνης, 2 σκελίδες σκόρδου, 150 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης, 200 γραμμάρια ανθότυρο Κρήτης, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπεράκι, 3 αυγά, 1 κουτί γάλα Ευαπορέ, 2 κουταλάκια της σούπας αλεύρι, μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο, αλατάκι, πιπεράκι. Αχ, αυτά. Λοιπόν, έχω πάρει το σπανάκι, το έχω καθαρίσει, το έχω κόψει και το έχω βάλει με λίγο ελαιόλαδο και αλάτι εδώ για να μαραθεί. Δοκιμάσω. Ωραία. Θα προσθέσω μέσα εδώ το πράσο, το φρέσκο κρεμμυδάκι, όλα τα υλικά δηλαδή, έτσι. Την πιπεριά φλωρίνης, μας αρέσει αυτή η γεύση και αυτό το κόκκινο χρώμα. Το σκορδάκι, τα ανακατεύω. Με λίγο αλάτι που έχω ρίξει, αυτό. Κλείνω, παιδιά, τις φωτιές μου εδώ. Άλλο πράγμα. Άλλη πίτα αυτή, παιδιά, κορίτσι. Παιδιά, τώρα, αυτό είναι κάτι μεταξύ έτσι λαζανιών με σπανάκι στο φούρνο και πίτα. Έτσι. Γλυκό και αλμυρό και... Και ξέρεις ότι τρώγεται και την τρίτη μέρα και είναι ακριβώς το ίδιο. Σιγά μην μείνει την τρίτη μέρα. Ναι, τώρα, εντάξει, είναι και κάποιοι λιγόφαγοι. Λοιπόν, τα τυράκια εδώ μέσα. Παιδιά, ο άνθρωπος που τρώει, μην τον φοβάστε. Ναι, είναι ναι. Καλός άνθρωπος. Είναι καλόψυχος άνθρωπος. Κοίτα πώς αλλάζουν οι εποχές. Κάποτε η γιαγιά μου έλεγε ο άνθρωπος που γελάει. Μην τον φοβάστε, τώρα λέμε ο άνθρωπος που τρώει. Εντάξει, εγώ το λέω ο πάντα. Με τα κριτήρια του. Μπράβο, όχι, εγώ το λέω πάντα γιατί με βολεύει τώρα. Όχι, καρδούλα, να μ' ακούτε. Πιο σπάνια βλέπουμε τώρα ποιοι άνθρωποι να γελάνε. Οπότε τι να κάνουμε, το δεν γελάνε, ναι. Είδες, έχεις δίκιο. Λοιπόν, έτοιμο, αγάπες. Τόσο απλό. Τόσο απλό, τόσο γρήγορο. Πριν, γιατί θα βάλω εδώ πέρα το μαράκι να μου κάνει μια δουλίτσα. Για πες. Αυτή, δίπλα σε αυτό το μπολ, είναι η κρέμα που φτιάχνουμε για να βάλουμε πάνω από τα λαζάνια. Mm-hmm. Η οποία κρέμα, κοιτάξτε τι έχει. Εδώ έχω κρατήσει το ζουμάκι. Όταν έβαλα το σπανάκι να πέσει, να μαραθεί, έβγαλα αυτό το ζουμάκι. Το έχω κρατήσει. Το ζουμάκι από το σπανάκι. Γάλα Ευαπορέ. Mm-hmm. Όλα τα βάζω μέσα, δεν χρειάζεται καν να βάλω πρώτα. Θα σου σπάσω 3 αυγά. Yes, my dear. Αυτό δηλαδή είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις για να γίνει κρέμα από το να βάλεις, ας πούμε, μια κρέμα γάλακτος που έχει και πολλά λιπαρά και είναι και μπράβο. Πολύ... Ή να βάλεις μπεσαμέλ και αυτά και πολλά. Είναι πιο, μια πιο ελαφριά εκδοχή. Και σπιτική. Και απ' την άλλη, μην ξεχνάτε, πάντα, τι σας λέω εγώ, θα σκέφτεστε την τεχνική. Αυτό το φύλλο εδώ πέρα, το οποίο είναι ζυμαρικό, θέλει κάποια υγρασία για να ψηθεί. Αλλιώς θα μείνει άψητο. Άρα λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, δημιουργώ την υγρασία, θα ρίξουμε από πάνω, χωρίς να είναι πολύ παχυντική. Εγώ που δεν το ήξερα, πάω μια φορά να κάνω τα λαζάνια και λέω πώς θα τα βάλω στο φούρνο για να γίνουν αφού δεν έχουν υγρό μέσα. Ναι. Θα κάναμε κοιμά. Ναι. Και πάω οι έξυπνοι και τα βράζω πρώτα. Εντάξει, υπάρχουν συνταγές που μπορεί να είναι βρασμένα τα λαζάνια. Μα κόλλησε το ένα πάνω στο άλλο, δεν μπορούσα μετά να τα ανοίξω. Τα βράζουν, τα βάζουν σε μία πετσέτα, βάζουν ενδιάμεσα τη γέμιση και αμέσως μέσα σε 5 λεπτά είναι έτοιμο. Πολλές φορές σε εστιατόρια το κάνουμε αυτό που δεν έχουμε πολύ χρόνο. Άρα λοιπόν πήγε στην επαγγελματική εκδοχή κατευθείαν, φίλοι μου. Μη μου στεναχωριέσαι καθόλου. Λοιπόν, εδώ τα έχω βάλει όλα και μοσχοκάριδο θα βάλεις εσύ σε λίγο και είμαι έτοιμη. Κοιτάξτε, τώρα εδώ θα βάλετε τα φύλλα από τα λαζάνια. Είναι το ένα πάνω στο άλλο, τα στρώνεις βασικά. Και, έλα Λενάκι μου, βάλε το ένα τρίτο, βάλε, ναι, τη δόση την πρώτη. Κάτσε να κάνουμε εδώ στην άκρη, να έχουμε χώρο. Το βάζεις,
Τέλεια. Να την απλώσω κιόλας. Πάρ' το εσύ και εγώ θα πάρω ένα κουτάλι και θα το απλώσω. Μην στεναχωριέσαι. Θα δουλέψουμε ομαδικά, παιδιά, γιατί στην κουζίνα η ομαδικότητα μετράει κακά τα ψέματα. Παντού. Και κάνουμε και παρέα, Βρεντίνα μου, στην κουζίνα. Και λέμε και τα λέμε δικά και τα νέα μας. Και μπύρι, 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 και τι ωραία που περνάμε. Παντού η ομαδικότητα μετράει. Λοιπόν, θα χρειαστούμε τρεις τρώσεις. Άρα, λοιπόν, θα έχουμε κατά νου, έτσι, ότι το βάλουμε. Να μοιράσουμε. Να μοιράσεις, ναι, ναι, ισομερός. Ισομερός σε τρία μέρη. Λοιπόν, τσακ, τσακ, πάμε. Μπράβο το κορίτσι μου. Τέλεια. Που είναι πάρα πολύ ωραία η γέμιση, παιδιά. Πραγματικά, τι να σας πω, τρώγεται και σκέτη. Δηλαδή, άμα θες να σου το πω και αυτό. Άμα θες και αυτό λέω. Να το πεις. Ωραία. Φτάνει τώρα αυτό. Πάμε να βάλουμε την άλλη στρώση, γιατί θα πρέπει να μείνει δύο. Βγάλετε καλή, τι ωραία μουσική, μα μπράβο. Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μεσχεγούλης. Έλα. Μεσχεγούλη. Αύριο, λοιπόν, ακούστε, αύριο που θα σας έχω κερασόπιτα, αλλά την πιο μαγική κερασόπιτα που υπάρχει, θα νομίζω ότι θα πρέπει ο Σταύρος να ψάξει και να βρει Le Ton de Cerise. Είναι ένα γαλλικό. Τι είπε τώρα. Le Ton de Cerise. Είναι ένα γαλλικό τραγούδι. Le Ton de Cerise. Τον κερασό. Είναι Nobles Cherries and the. Μπράβο, είναι ένα γαλλικό τραγούδι που λατρεύω. Homework, Σταύρος. Λοιπόν, πάμε, τελειώνουμε. Εδώ όμορφα, ωραία, έξυπνα, πάρα πολύ γρήγορα. Και είναι έτοιμο το κορίτσι μου. Μου έχει βάλει εδώ πέρα. Δεν έβαλα. Βρήκα, βάλα λίγο αγαπούλα μου. Το τριμμένο αυτό. Ναι, αυτό το τριμμένο που έχει. Μπράβο. Να δώσει έτσι λίγο, θα δώσει λίγο, ναι, να σου βάλω λίγο πιπέρι, να σου βάλω λίγο αλάτι. Όχι, όχι, τώρα θα δείξω. Τώρα έρθει το κορίτσι, την απασχολώ εδώ, γιατί έχουμε βοήθεια στη κουζίνα. Λοιπόν, πείτε μου, υπάρχει πιο εύκολο φαγητό, υπάρχει πιο εύκολη πίτα. Αυτό είναι για φούρνο, δηλαδή. Αυτό είναι για φούρνο. Κοιτάξτε να δείτε, θα μαλακώσει αυτό. Έχω. Μεγάλη κουβέντα, μην πει. Λοιπόν, βάζω το σουσαμάκι. Σουσαμάκι, 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 σουσαμάκι. Ωραίο, ωραίο, τέλειο. Μ' αρέσει το σουσάμι, μ' αρέσει πάρα πολύ στις πίτες. Να βάλω και μαύρο από πάνω. Αμέ, να βάλεις. Καλά, βάλεις. Είναι υπέροχη, Από πάνω, κοίταξε όμως τώρα, επειδή αυτό θα ψηθεί κανένα 45 λεπτό, το τυρί που θα βάλεις να μην παίρνει χρώμα και αρχίζει, ξέρεις, και... Να είναι ένα τυρί που να αντέχει τις θερμοκρασίες. Μοτσαρέλα, ας πούμε. Εντάξει. Όχι. Ανθότυρο. Όχι πάνω, το ανθότυρο θα σου στεγνώσει. Τι να βάλω. Για, να μην βάλεις τυρί. Να μην βάλεις τίποτα. Γιατί δεν βάλεις τυρί δηλαδή τώρα κι εσύ. Λοιπόν. Βάλεις το συνοδευτικό δίπλα. Είναι φανταστική, Είναι φανταστική, ωραία.